να πούμε καταρχάς ότι το θέμα με την οικία, η οποία έχει δημοσιευτεί τις τελευταίες μέρες για την αύξηση του αριθμού θέσεων στην περιφέρεια της Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα, είναι απλά ένα διαδικαστικό θέμα. Να πούμε, το φθινόπωρο απλά τελείωσαν οι θέσεις στην Κρήτη. Κάναμε αίτημα, η περιφέρεια με τη σειρά της έκανε αυτό που έπρεπε και απλά το αίτημα της, του Οκτωβρίου εγκρίθηκε σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ή αλλάζει την κατάσταση. Απλά υπάρχουν πλέον 1.000 θέσεις εργασίας διαθέσιμες για να γίνει η διαδικασία της μετάκλησης εργατών γης από κάποιες χώρες. Δηλαδή είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα, το οποίο ήταν έτοιμο του Οκτωβρίου, του φθινοπόρου. Ωραία. Δεν ήταν σήμερα. Διαθέσιμες 1.000 θέσεις εργασίας στην Κρήτη, σε όλο το νησί. Μα μόνο στην Ιεράπετρα λέτε ότι εσείς χρειάζεστε κοντά στους 5.000 εργάτες τουλάχιστον για 9 μήνες το χρόνο. Σίγουρα, ναι. Κοιτάξτε, εννοείται ότι δεν φτάνουν σαν αριθμός. Όμως είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτές οι θέσεις ήταν διαθέσιμες για τη διετία 23-24, 1.800 ήταν για την περιφέρεια της Κρήτης συγκεκριμένα, για όλη την Κρήτη, και μέσα σε 10 μήνες από την διετία εξαντλήθηκαν. Άρα αυτό και μόνο δείχνει το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει όλο το νησί από εργατικό δυναμικό για το πρωτογενή τομέα. Τώρα, να πούμε βέβαια, αφού σχολιάζουμε για το συγκεκριμένο θέμα, είναι σημαντικό ότι η αύξηση των θέσεων στις 1.000 ήταν πραγματικά μια υπέρβαση. Βάσει της νομοθεσίας, σας το σχολιάζω αυτό, γιατί η νομοθεσία λέει ότι αν γίνει αύξηση των αριθμών θέσεων μέσα στη διετία, το όριο είναι μέχρι 10% παραπάνω. Δηλαδή, βάσει νομοθεσίας έπρεπε να δοθούν 180 θέσεις παραπάνω. Όμως, η Περιφέρεια Κρήτης έκανε σωστά το αίτημα, το Υπουργείο αναγνώρισε την ανάγκη και από τις 180 που ήταν οι θέσεις βάσει νομοθεσίας για αύξηση των αριθμών θέσεων, πήγαμε στις 1.000. Είναι σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάμε στα άλλα. Επειδή ωστόσο διαδικαστικά δεν ξέρετε πόσο αυτό με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι πάτε σε μια νέα καλλιεργητική περίοδο με τα ίδια προβλήματα, ναι? Σίγουρα τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Όμως, μην ξεχνάμε πλέον ότι έχουμε την εμπειρία αυτών των προβλημάτων. Και τι εννοώ? Βλέπουμε ότι αν και μέχρι τώρα ήταν ενδείξεις ή φόβοι ή υπόνοιες ότι κάποιες καλλιέργειες θα σταματήσουν, τώρα βλέπουμε ότι όλο αυτό, μήνα με το μήνα που περνάει και δεν δίνονται λύσεις, πραγματικά θα επηρεάσει, νομίζω, την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σε πολλές καλλιεργίες αυτό το ζήτημα θα το επηρεάσει αρκετά. Μάθαμε. Άρα, όμως. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες, δεν θα καλλιεργήσουμε. Τόσο απλό. Ναι. Είναι αυτό το παράδειγμα του Χότζα που ήθελε να κάνει στο γαϊδερό του να τον εμάθει να μην τρώει. Ναι. Δηλαδή, πώς αλλιώς να το πεις. Έτσι. Πώς αλλιώς να το πεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα που είπατε. Τα υπόλοιπα τώρα όσον αφορά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Να πούμε ότι έγινε μια συνάντηση μετά από πάρα πολλούς μήνες που είχαμε αυτή την προσπάθεια. Έγινε με την μεσολάβηση του κ. Πλακετάκη, και επειδή ακριβώς οι συναντήσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν πολύ αυστηρό πλαίσιο, γι' αυτό και ακριβώς ήταν μόνο ένας στη συνάντηση, ήταν μόνο ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα και σαν πρώτη εικόνα είναι ότι οι υπηρεσίες γνωρίζουν. Ο Υπουργός γνωρίζει τα πάντα όσον αφορά τις επιμέρους ζητήματα. Εμείς αναγνωρίζουμε με τη σειρά μας και τα προβλήματα που έχει το Υπουργείο και πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί αυτό το θέμα, κυρίως για θέματα ασφάλειας. Η χρυσή τομή φαίνεται να βρίσκεται στηριζόμενοι στις προτάσεις που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή το ότι και ο πρέσβης της ελληνικής πρεσβείας στην εκάστοτε χώρα έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης για την υπογραφή του, με κάποιο τρόπο πρέπει να το Υπουργείο Εξωτερικών να πάρει
να πάρει μέρος αυτής της ευθύνης. Και ο τρόπος που βρήκαμε και ήταν βάση των προτάσεων είναι να ελεγχθούν πρώτα οι υποψήφοι εργαζόμενοι και μετά εμείς σαν εργοδότες να πάμε να κάνουμε τη διαδικασία που κάνουμε και σήμερα. Δεν αλλάζει δηλαδή απολύτως τίποτα ούτε στη διαδικασία, ούτε στα παράβολα ενδεχομένως, ούτε στον χρόνο. Απλά είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε ένα αποτέλεσμα και στο τέλος να έχουμε εργατικά χέρια για την εργασία μας. Μάλιστα. Ευελπιστείτε να αποκατασταθεί ενδεχόμενα πότε ένα τέτοιο θέμα? Κοιτάξτε, σαφές χρονοδιάγραμμα δεν βγήκε. Όμως είναι θετικό που φαίνεται να ακολουθείται αυτή η κατεύθυνση. Τώρα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες ουσιαστικά αυτό είναι το αντικείμενο της κουβέντας αυτή τη στιγμή, ότι σε αυτές τις διακρατικές συμφωνίες θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα είναι ελεγμένα εκ των προτέρων και μετά θα ακολουθούν την εργοδότηση διαδικασία. Χρονικά, σε κάποιες χώρες υπάρχει μεγαλύτερη, ας πούμε, υπάρχει καλύτερος βηματισμός αυτή τη στιγμή. Άρα μία ανάσα φαίνεται ότι θα δοθεί άμεσα από κάποιες χώρες. Όμως μην περιμένουμε ότι αυτό θα αλλάξει εντελώς την Μάλιστα. εικόνα από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω να μου επιτρέψετε πριν σας αποχαιρετήσω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε μια αναφορά σας. Ότι καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα διαδικαστικά πρωτόκολλο κλπ. Στα υπουργεία και όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω κάτι, η δική μου η θέση όμως είναι, κύριε Βιεννητάκη, ότι κάποιοι άνθρωποι, οι πολιτικοί μας, οι υπουργοί, οι βουλευτές, για να βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται, ψηφίζονται από εμάς, εκλέγονται από εμάς. Και ο στόχος δεν είναι να τους καταλαβαίνουμε εμείς, το ζητούμενο είναι εκείνοι να καταλαβαίνουν και να είναι κοντά στην κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο ψηφίστηκαν, για τα προβλήματα που υπάρχουν και να λύνουν τα προβλήματα. Δεν είναι εξωγήινα όλα αυτά τα θέματα. Οφείλουν να τα λύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί αυτή η καραμέλα του αυτό έχουμε, εκείνο έχουμε, το άλλο έχουμε και αυτό το άλοθη που τους δίνουμε, ότι εμείς καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν με πάρα πολύ ευγένεια και σας τιμά που είσαστε τόσο πολύ ευγενικός, νομίζω ότι δεν το χρειάζονται. Έχουν ψηφιστεί για να μας λύνουν προβλήματα και όχι για να τους καταλαβαίνουμε εμείς. Αυτό. Σίγουρα συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας. Το θέμα είναι όμως ότι ζητάμε να είμαστε κάπως πρακτικοί και να έχουμε αποτέλεσμα. Οπότε. Η στάση σας σας τιμά. Η στάση σας σας τιμά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αλλά εγώ προσωπικά δεν δίνω άλοθη σε κανένα. Βρίσκονται σε θέσεις για να λύνουν προβλήματα και όχι για να διονύζουν προβλήματα με την καραμέλα του νόμου, του πρωτοκόλλου κλπ. Και νόμοι υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή και οι ίδιοι να τους ακολουθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιεννητάκη. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.